Κατερίνα μου, μια που με επιτρέπεις να σου μιλάω παρόλο που είσαι πόσο ετών? 86. Μια που με επιτρέπεις λοιπόν να σου μιλάω στον ελληνικό. Βεβαίως. Και εγώ επειδή είμαι οπαδός του ελληνικού, των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι. Θα σου μιλάω στον ελληνικό. Ναι, βέβαια. Κατερίνα λοιπόν και Ιωσήφ. Είσαι λοιπόν η Κατερίνα Αξάρη Γιόλβα. Αξάρη Γιόλβα. Η χείρα του αείμνηστου, του πασίγνωστου Γιώργου Γιόλβα. Δεν σου κρύβω ότι έχω ένα μικρό τρακ. Δηλαδή? Ένα μικρό τρακ που θα μιλήσω με την γυναίκα που έζησε μαζί με τον Γιόλβα. Γιατί για μένα, ας πούμε, ο Γιόλβας, όπως και άλλοι άνθρωποι. Και Γιώργη, ναι, ήτανε κάτι ξεχωριστό. Ναι, αφού τον έλεγα εξωγήινο. Ήταν, δηλαδή, δεν ήταν πρόβλημα που να μην μπορεί να το λύσει. Εξωγήινο τον έλεγες εσύ? Εγώ έτσι τον έλεγα. Εξωγήινο. Δεν το έβρισκε, δηλαδή, απορούσα. Τι ειδικότητα είχε, με τι ασχολιόταν ο Γιώργος, δηλαδή τι είχε σπουδάσει? Ήταν φυσικός πυρηνικός. Φυσικός πυρηνικός. Αλλά όχι στην Ελλάδα, είχε σπουδάσει στην Ιταλία. Α. Και ήταν όμως εδώ, έκανε τόσες εφευρέσεις, κανένας όταν τελείωσε πρώτα που έκανε των τηλεφωνητριών που λιποθυμούσαν. Το ήξερα, το έχω δει στο ίντερνετ. Ναι, το βρήκε αυτό, έλυσε το πρόβλημα, γιατί τότε είχαν καλέσει απ' έξω αυτά, δεν μπορούσαν να το λύσουν. Και το έλυσε ο Γιώργος. Ήταν ο κύριος Πέτσος τότε στο Υπουργείο, ήταν το Πασόκ τότε. Και του έταξε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ότι θα του δώσουν, γιατί έλυσε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το τι γινότανε με τις τηλεφωνήτριες, συνέχεια τηλεφωνούσαν. Πονοκεφάλους, ε. Με συνέχεια ζαλιζόντουσαν, λιποθυμούσαν και μας έσωσες, τελικά... Άκουσα αρκετά την Γκράτση την υπόσχεσή του. Ποια? Ο Υπουργός. Ο Υπουργός δεν έφταιγε, τέλος πάντων, τον Υπουργό το χτύπησε η 17 Νοέμβρη. Ναι. Και ήταν πολύ βαριά, σοβαρά τότε, από πού και ως πού τώρα, η 17 Νοέμβρη να χτυπήσει τον κύριο Πέτσο. Τον είχαν στο νοσοκομείο, οι άλλοι είπανε δεν έχουμε χρήματα, δεν πήραμε γιατί χτύπησανε οι 17 Νοέμβρη τον κύριο Πέτσο και δεν είχαν χρήματα, δεν του δώσανε. Καλά, ανεξάρτητα με αυτό μπορεί να χτύπησε ο Πέτσος, αλλά ο Πέτσος εκπροσωπούσε μια κυβέρνηση. Βέβαια, αλλά δεν του δώσανε. Τίποτε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ όταν το ρώτησα εγώ, καλή Γιώργο, πώς το έλυσες το πρόβλημα? Ναι. Μου λέει, όταν τώρα σκέψου τι σκέφτηκε. Ναι. Όταν ηχούσαν οι σάλπιγγες, λέει, έξω από τα τείχη της Ιεριχούς, δημιουργούνται υπόρροι. Δεν τους καταλάβαινες. Αυτοί κάνανε ένα σεισμό που δεν τον καταλάβαινες. Ναι. Τόσο έτσι ήταν ανεπαίσθητος. Και σιγά σιγά με αυτό το σεισμό που γινόταν χωρίς να τον καταλάβει. Έπεσαν τα τείχη. Και πήγε και βρήκε και τι ήταν το μηχάνημα που δημιουργούσε κάτι τέτοιο. Στον ΟΤΕ. Στον ΟΤΕ. Και το βρήκε και το έλυσε αμέσως. Το τι γινόταν, το τηλέφωνο δεν σταματούσε να χτυπάει. Μάλιστα. Παίρναν συνέχεια τηλέφωνο οι κοπέλες, μας έσωσε. Δεν υποθυμάμαι. Ασχολήθηκε με πολλά πράγματα ο κύριο. Δεν το λέω κύριο γιατί πέθανε. Πέθανε, ναι. Ο Γιώργος. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις γιατί δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ναι. Έχω κρατήσει σημειώσεις για το ΧΑΡΠ. Έχω κρατήσει σημειώσεις για το όπλο το Άρτεμις, το ηχητικό κανόνι. Το Άρτεμις. Έχω κρατήσει σημειώσεις για τη σπηλιά Νταβέλη. Έχω κρατήσει... Συγγνώμη, όταν θέλετε να σας πάω να σας δείξω πολλά. Πολύ ευχαρίστω να πάμε μια μέρα, ναι. Θα σας πάρω από το αυτοκίνητο να πάμε. Γιατί την κάναν ό,τι θέλανε. Όταν πήγαμε εμείς στην αρχή στη σπηλιά, γιατί ήξερε ο Γιώργος εκεί, είχε ακούσει και πήγαινε με ένα φίλο του συνέχεια στη σπηλιά και ψάχνανε. Και όταν πήγε στο Υπουργείο να πει ότι ξέρετε θέλω να πάω να κάνω μία έρευνα, δεν πήγε από μόνος του, φοβόταν, σου λέει άμα πιάσουν και αυτά, και πήγε και είπε και του είπαν θα σε ειδοποιήσουμε. Και περίμενε ο Γιώργος τίποτε, πάμε μία μέρα και βλέπουμε, πήρανε 4 φορτηγά, δεν ξέρω πόσα, χώμα από κάτω, αδειάσαν και ανέβηκε αυτή η μία οπή που ήταν πάνω στη σπηλιά, πολύ ψηλά, δεν την έφτανες με τίποτε, για να μην μπορεί να ανέβει. Γιατί στη σπηλιά που πηγαίναμε μαζί και μου λέει μια μέρα αυτός ανέβαινε, τότε ήταν εντάξει, χαμηλά.
σκαρφάλωσε, ανέβηκε, ήταν πολύ περίεργος. Τον περιμένω, έψαχνε πολύ ώρα. Και όπως τι εννοείται, ανέβηκε στην τρύπα πάνω. Ναι, στην τρύπα. Και βγήκε κάπου σε κάποιο άλλο όροφο, ας πούμε. Όχι, ναι, απλώς εκεί που ήταν η τρύπα και είχε έτσι ένα χώρο. Ναι. Και έψαχνε με τα χέρια να δει τι είναι. Έψαχνε στην άμμο εκεί στο χώμα. Στο χώμα. Και κάποια στιγμή μου λέει, αμά είναι ένας βράχος. Τον βρήκα, μου λέει, κοίταξε να δεις τι γράφει αυτός ναι. ο βράχος. Το σκάλιζε έτσι όπως σκάλιζε και έλεγε, δικατομμύρια χρυσάφι. Τι έλεγε, στα ελληνικά. Ναι, αλλά αρχαία. Αρχαία ελληνικά, τι έγραφε. Δικατομμύρια χρυσάφι. Έγραφε πάπυρη από Αίγυπτο. Ότι είχε παπύρους, ότι είχε χρυσάφι και ένα σωρό άλλα νούμερα και τέτοια. Τι εννοείται, ήταν εκεί αυτά, δηλαδή βρισκόντουσαν εκεί. Εκεί βρισκόντουσαν 1000%, αλλά όχι εκεί που πήγε. Αυτά ναι, έδειχνε εκεί τον δρόμο πώς θα πας να τα βρεις. Και λοιπόν. Και λοιπόν όταν πήγε και το είπε, του πάνε καλά θα σε ειδοποιήσουμε και δεν ειδοποίησαν και πήγανε. Ξησυχώσαν όλο το χώμα από κάτω, δεν έφτανε εκεί ούτε με αερόστατο. Πόσο ψηλά. Αυτό δεν σημαίνει. Υπάρχουν πολλά μέσα σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ανέβει εκεί πάνω, μπορεί να ανέβει. Ναι, τώρα δεν ξέρω, αλλά αφού θα την. Εν τω μεταξύ, το ωραίο είναι γιατί πήγαμε μετά με κάποιους που πηγαίναμε. Αυτό, κυρία Γιώργα, πότε έγινε. Αυτό έγινε το δεκαετία του 70. Α, αρκετά χρόνια πριν. Και βάψανε και τη σπηλιά, μου λέει ο κύριος που πήγαμε, μου λέει η σπηλιά είναι βαμμένη, ένα χρώμα, είναι όλο η σπηλιά πέτρα έτσι λεπτή, κοντή και αυτά. Και πήγαμε εκεί και ήταν ένα χρώμα με λαδομπογιά το βάψαν, μου λέω αν είναι δυνατόν, φαινόταν εγώ που ήξερα. Και πήγαμε στην άκρη και μου έδειξε τη λαδομπογιά που είχε πέσει. Και είχαν ρίξει από πάνω χώμα να μην φαίνεται. Το σκάλισε έτσι μου λέει, κοίτα να δεις. Ένα χρώμα περίπου αυτό που είναι πιο σκούρο. Ναι, άρα έμεινε ένα μυστήριο δηλαδή αυτό, αλεξιχνία. Τα πήγανα, μα τι. Αφού έλεγε δικατομμύρια χρυσάφι, δεν ήταν παιχνίδι. Ή που έλεγε πάπυρη και όλα αυτά, τι γίνανε. Καλά, δεν θα μπορούσε βέβαια κανείς να το πει με σιγουριά, γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Έτσι, απλώς εικασίες. Εκεί ζούσε ο Νταβέλης, αλλά εκείνος ανέβαινε, άρα και τι δουλειά είχε ο Νταβέλης, ήταν κλέφτης. Αλλά ο Νταβέλης είχε σχέσεις με την δούτσα της Πλακενδίας, γιατί πήγαινε εκεί. Ναι, ναι. Και... Αλλά γιατί αμέσως αλλάξανε. Όταν πήγα μετά, μου λέει ο Γιώργος πάμε να δούμε, δεν το γνώριζε στη σπηλιά. Άλλαξε. Απολύτως. Εάν θα πάμε μαζί, τι θα μου δείξετε τότε, το ότι το έχουν βάψει και τα έχουν... Εν τω μεταξύ είναι, όπως μπαίνεις έτσι στη σπηλιά, δίπλα είναι ένα εκκλησάκι. Ναι. Αρχαίο, πολύ παλιό. Και εν τω μεταξύ αυτό ήταν ανοιχτή η πόρτα, έμενες δεν είχε τίποτε μέσα, 2-3 παλιές εικόνες. Αυτό το εκκλησάκι το κλειδώσανε και είχε ένα παράθυρο που έβλεπε μέσα στη σπηλιά, βάλαν και αυτό ένα κάτι, όχι τζάμι, που δεν σπάει για να μην βλέπεις μέσα. Εγώ πήραμε μια αυτή πέτρα, το χτύπησα, δεν σπάει για να δω μήπως πάει τίποτε. Η σπηλιά ήταν τελείως διαφορετική. Σκάψαν τελείως, ο Γιώργος ανέβαινε ψηλά γιατί εκεί έχει το δρόμο, δείχνει, που παίρναν τα μάρμαρα από εκεί και χτίσαν την Ακρόπολη. Μάλιστα. Από εκεί πήραν τα πεντελικά. Ναι, από εκεί τα πήραν. Έχει το δρόμο με τις πέτρες, φαίνεται. Λοιπόν... Πάντως, άμα πάμε μαζί στη σπηλιά, δεν θα έχετε να μου δείξετε κάτι πέρα από την πογιά αυτή που λέτε. Ναι, ότι δεν θα τη. Βέβαια, εσείς δεν την είδατε για να τη δεις και να μην τη γνωρίσεις. Ναι, αλλά αν είναι. Τελείως διαφορετική. Ναι, αν είναι κάτι βαμμένο. Φαίνεται ότι είναι βαμμένο, γιατί ποιος θα βάψει, μια σπηλιά στο βουνό τώρα. Με λαδομπογιά, γιατί μου την έδει. Καλά, εγώ μόλις μπήκα λέω αμάνι αυτή. Με λαδομπογιά βαμμένη ναι. και φαινόταν στην άκρη. Δεν έχει τύχει να πάω ποτέ στη σπηλιά αυτή, παρόλο που έχω ακούσει πολλά, δεν έχω πάει ποτέ. Θα πάμε μαζί. Γιατί η σπηλιά είχε, πολύ τη χρησιμοποίησαν, ήτανε. Και πήγαν αυτοί οι κύριοι. Και εντωμεταξύ έξω μετά είχε πολλά πύληνα, παλιά δοχεία έτσι, τα πετάξανε έξω και σπάσανε εκεί απ' έξω, είχε πολλά πύληνα. Φαίνεται τα βρήκανε εκεί πάνω. Μάλιστα. Εντάξει με τη σπηλιά.
Λέγατε το σύζυγο, το λέγατε εξωγήινο. Αλλά, εξωγήινο, αλλά, γιατί ήτανε. Αλλά και ο ίδιος όμως νομίζω ότι ασχολήθηκε κάποιο διάστημα με τους εξωγήινους. Ναι, έλεγε κάποια πράγματα. Τι έλεγε? Έλεγε ότι είναι η εξωγήινη, ότι μια μέρα έφυγε πολύ νωρίς πρωί, κάτι γινότανε και βρήκε κάποιους στο βουνό επάνω ότι ήταν η εξωγήινη και τον καλέσαν και πήγε. Δεν μου είπε πολλά πράγματα, φοβόταν κιόλας, σου λέει εσύ θα πεις κάπου και γίνει κάτι. Το ότι υπήρχαν εξωγήινοι το πίστευε. Και τι άλλο σας είπε δηλαδή, ότι τον καλέσανε κάποιοι και μιλήσανε μαζί του? Ναι. Σε τι γλώσσα μιλήσανε, πώς επικοινωνήσανε? Όχι, τη γλώσσα τη δική μας. Δεν σας είπε λεπτομέρειες? Και ήτανε, μου λέει, τρία άτομα που ήταν σαν εμάς, ντυμένοι έτσι λέει με κάτι χοντρά ρούχα. Άρα γιατί να υποθέσει κανείς ότι ήταν εξωγήινοι αυτά σαν και εμάς? Ενώ μεταξύ, ώσπου να πάει να πει, λέει, χαθήκανε μετά αυτοί. Ενώ ήταν έτσι, καθόντουσαν ψηλά, χαθήκανε. Ήταν πράγματα που δεν μπορούσα να τα πιστέψω. Αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι και καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και αγιώτικα. Με την Ε5 τι γνωρίζετε? Ότι είχε επαφές, αλλά τίποτε δεν ξέρω. Παίρναν τηλέφωνα, πήγαινε, αλλά... Λεπτομέρειες δεν ξέρω, γιατί δεν μου έλεγε, φοβότανε να μου πεις. Λέει, σου ξεφεύγει και λες κάτι. Και μια μέρα τον καλέσαν και πήγε στη σπηλιά που είναι, όχι, πάνω μωρέ, στον Καναδά, που ήταν εξωγήινη, που λέγανε γιατί πήγε μέσα, μπήκε. Ξεχνάω τώρα, ξέρω τόσα πολλά. Τώρα δεν θυμάμαι και θυμάμαι που γινόταν, παίρναν τηλέφωνο. Μια μέρα ένας ήρθε, είχαν μαζευτεί κάποιοι και μιλούσαν που ξέραν για τον Γιώργο και ήταν και ένας από την Αμερική, κάπου από τον Καναδά. Και όταν μιλούσαν για τον Γιώργο και είδε τη φωτογραφία, «Αχ, λέει, αυτόν τον ξέρω, είναι, λέει, ο Γεωργιάδης», είπε ένα άλλο όνομα, γιατί ο Γιώργος δεν έλεγε το όνομά του όταν πήγαινε σε τέτοια. «Αχ, εγώ τον είχα πάει στον Καναδά». Και πήγε στον Καναδά και βρήκε μία σπηλιά που του δείξανε, μπήκε μέσα, γιατί παίρνουν τηλέφωνο τότε συνέχεια εδώ, και βρήκε μία σπηλιά μέσα, κατέβηκε σε ένα μέρος κάτω, ήταν δηλαδή, το τα θυμόμουν όλο, τώρα δεν το θυμάμαι. Με το περίφημο Άρτεμις 30 τι έγινε? Τον παίρνανε κάθε μέρα, ερχόταν και τον παίρνανε κάθε μέρα και πήγαινε εκεί, ερχόταν και ένας αξιωματικός μέσα. Για τη σπηλιά λέτε τώρα, στο Καναδά? Όχι, για το... Α, για εδώ, για το κανόνι. Ναι, αυτά τα ξέρω καλά. Ωραία, για πες να μου να ακούσω λοιπόν γιατί αυτό. Και πήγαινε κάθε μέρα. Και... Από πού ήταν αυτοί που τον επέρνανε και πού πηγαίνανε? Έλληνες, τον πηγαίνανε στην Τανάγρα που είναι εκεί και ξέραν αυτοί με αεροπορία και με τέτοια, ναι. Και έφτιαξε το κανόνι το Άρτεμις. Πήγαινε μήνες, πολλούς, ώσπου να το φτιάξει και μάλιστα μια φορά ήρθε στο σπίτι ένας αξιωματικός από αυτούς με τη γυναίκα του. Και λέγανε ένα σωρό πράγματα και τελικά το έφτιαξε ο Γιώργος και όταν το τελείωσε, μου λέει, το τελείωσα τώρα και περίμενε να τον καλέσουν να του δώσουν τα χρήματα, γιατί ο Γιώργος δεν εργαζόταν πουθενά. Πού να εργαστεί? Γιατί δεν μπορούσε να εργαστεί? Γιατί είχε ένα εργαστήριο, πουλούσε στην αρχή, εκεί τον γνώρισα κι εγώ, πουλούσε τσιγάρα τέτοια. Παρόλο που είχε σπουδάσει πυρηνικός φυσικός δηλαδή? Ναι, παρόλο που είχε, αλλά... Κάπου εκεί πήγαινε, μωρέ, στο... Δεν πειράζει που δεν θυμάστε το μέρος. Όχι, εδώ είναι, τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Πήγαινε, βοηθούσε, έκανε πολλά πράγματα. Και μετά όταν είδα εγώ ότι δεν αυτό, το άνοιξα εγώ εργαστήριο. Γιατί εγώ είχα χρήματα που τα βρήκα. Είχα πάει όταν τελείωσα τη σχολή, γιατί πήγαινα στη σχολή του Ευαγγελισμού, ήταν η καλύτερη σχολή αδελφών νοσοκόμων. Την εποχή εκείνη, τριετούς φοιτήσεως, δεν πληρώναμε, σπουδάζαμε δωρεάν, αλλά όταν τελειώναμε δεν μας δίνανε δίπλωμα να φύγουμε, έπρεπε να μείνουμε ένα χρόνο να δουλέψουμε εκεί. Α, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, γιατί αν έφυγες δεν σου δίναν δίπλωμα. Εν τω μεταξύ εγώ
τέλος πάντων. Είναι κάτι σαν και αυτό που λέμε, κάνατε το αγροτικό, το αγροτικό. Ναι, ναι, ναι. Και όταν τελείωσα, επειδή ο αδελφός μου τότε φεύγαν όλοι για την Αυστραλία και έφυγε ο αδελφός μου και πήγε Αυστραλία, όλοι δεν είχαμε να φάμε. Και πήγε Αυστραλία, όχι αυτός ο αδελφός μου, ο άλλος. Ήμασταν πέντε παιδιά, μείναμε στους δρόμους, εγώ η μεγάλη. Και πήγε και λέω κι εγώ ας πάω στην Αυστραλία. Με πήρε. Τότε πήγαινες χωρίς να πληρώνεις ναύλα. Το πλοίο έκανε ένα μήνα ακριβώς για να πας. Αυτά τα Πατρίς και τα λοιπά, ναι, ε. Ναι, το Πατρίς. Με το Πατρίς πήγες και τα Κατερίνα μου. Ένα μήνα ταξίδι. Ένα μήνα ταξίδι, αλλά μέσα στο πλοίο είχε ορχήστρα, είχε έτσι να φέρνει. Ποια δεκαετία? Το... Δεκαετία του 50, του 60, πότε? Όχι, του 59 πήγα. Μπράβο. Το 59 πήγα. Ε, λοιπόν, επειδή εγώ είχα το δίπλωμα, το μετέφρασα την αγγλική, τη μιλούσα πολύ καλά, γιατί κάναμε και στη σχολή, αλλά πήγαινα και έξω και έκανα για... Και δούλεψε ένα νοσοκόμα στην Αυστραλία. Την Αυστραλία όταν πήγα, μετέφρασα το δίπλωμα, έγραφε ότι είμαι με διευθυντικό βαθμό, ότι έχω φύγει και αυτά. Και ήξερα και την αγγλική. Πήγα κατευθείαν σε ένα νοσοκομείο, στη Μελβούρνη. Τους μίλησα αγγλικά, με κοιτάζαν όλοι. Μιλάς τόσο... Γιατί λέω, πώς, λέω έμαθα. Τους φαινόταν γιατί πήγαινε κόσμος. Δεν ξέρανε, ούτε ελληνικά δεν ξέρανε. Άκριβο, δεν ξέρανε ούτε τη γλώσσα. Τα χάσανε. Σωστά. Λέω, είδα και το δίπλωμα που πω, έλα αύριο να πιάσεις δουλειά. Πήγα την επομένη και με βάλαν σε υπεύθυνη θέση, όχι απλή αδελφή. Υπεύθυνη θέση ήμουν να παρακολουθώ. Πώς και δεν έμεινες εκεί σε τόσο, μια τόσο καλή... Μα εγώ δεν είχα μυαλό. Μια τόσο καλή χώρα. Δεν είχα μυαλό. Τότε δημιουργεί το ιδίως η Αυστραλία. Ναι. Η Μελβούρνη, εντάξει, είχε τελειώσει η Αυστραλία. Όχι, το Σίδνεϊ. Η Μελβούρνη ακόμα ήταν. Έβγαινε και έβλεπε έξω δάση, βουνά, πράσινο πολύ, αλλά δεν είχε σπίτια. Τώρα όμως δεν δέχονται κανένα. Τότε τους ζητούσαν όλους και τους παίρναν δωρεάν πηγαίναν. Από όλο τον κόσμο, μόνο Τούρκους δεν θέλανε. Γιατί λέει, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος, ζητήσαν και πήγανε Τούρκοι και πήγανε Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί. Πήγαν στον πόλεμο. Τους ζητήσανε τα κράτη, ναι. Μάλλον. Και τους πιάσανε οι Τούρκοι και τους σκοτώσαν όλους. 1500 περίπου άτομα. Και κάνανε εκεί μία λεωφόρο. Πήγαινα πολλές φορές στη Μελβούρνη, που ήταν τόσο φαρδής ο δρόμος, ωραίος, τρομένος, και είχε και από τη μια μεριά και από την άλλη δέντρα, ιτιές, και σε κάθε δέντρο είχε μία πλάκα μεταλλική και έγραφε το όνομα και την ηλικία καθενός που σκοτώσανε. Α, δηλαδή πας και σε πιάνει, άρχισα να κλαίω όταν πρωτοπήγαμε. Ήταν τόση μεγάλη λεωφόρο σκεφτεί και δεν δεχόντουσαν Τούρκους, ενώ από όλα τα κράτη, Κινέζοι αυτοί, αλλά Τούρκους. Αλλά πού μυαλό, κυρία Κατερίνα μου, ε. Μυαλό δεν είχα. Έφυγες. Έφυγα. Ήταν γραφτό σου, μάλλον να γνωρίσεις τον Γιώργο τον Γιώργο. Αυτό φαίνεται, ρε παιδί. Γιατί να πω ότι ήμουνα καμιά, ήμουνα και μορφωμένη και αυτά και μου έλεγε και ωραία. Ξέρω εγώ, πρέπει να ήμουνα. Λέγω... Γιατί να μην ήσουν, άμα στα 86 ήσουν έτσι, φαντάζομαι σαν έτος θα έσκησε. Λέγαμε ότι είμαι ωραία. Και εν τω μεταξύ, το ωραίο είναι όταν μου λέγανε, έλεγα σε μια φίλη, πριν πάω στην Αυστραλία, καλέ, όλοι με λέγανε, όλοι μου κολούσαν και μου λέγανε θέλει να παντρευτούμε. Και μου έρχονταν. Και της έλεγα, ξέρεις μωρό, όλοι με λένε ωραίο, ωραία, λέω, δεν ντρέπομαι, λέω, μήπως νομίζουν ότι είμαι πουτάνα. Ναι, ναι. Και μου λέει, ναι, ναι, έτσι νομίζω, γιατί και αυτή το μυαλό το δικό μου είχε. Και δεν ξέρω τι να κάνω. και όταν, εκεί να δείτε στην Αυστραλία, μόλις έβλεπε ένας Αυστραλός, σου λέει, nice day today, isn't it, έλεγες, yes, it is, έλεγα. Are you married? No, I'm not, έλεγα. What about me? Thanks, but I don't want to get married. I don't want to. Why? Because why? Because I don't. Επέμεναν αυτοί και τους έβριζα, είχα μάτι και να τους βρίζω. Συγγνώμη, λέω ότι γράψα την εξουσία της. Get away, you bloody bastard. Δεν μπορούσες να βγεις κατευθείαν. Να σε παντρευτούνε, θέλα. Να σε παντρευτούνε. Μετά έμεινα εκεί αρκετά χρόνια, μάζεψα χρήματα. Πήραμε και τον αδελφό μου αυτόν τον καημένο, ο οποίος έζησε και αυτός εκεί πέθανε.
Και μετά έφυγα. Γιατί ο κόσμος ήταν τελείως, δεν είχε μορφωμένους ανθρώπους. Ναι, ναι. Ήτανε... αυτό είναι αλήθεια. Και εν τω μεταξύ... Οι μετανάστες που φεύγουν τώρα είναι μορφωμένοι. Τώρα ναι. Την εποχή εκείνη υπήρχε πρόβλημα. Βγαίναν όλοι οι άνθρωποι φτωχοί, δεν είχαν να φάνε. Γι' αυτό και οι δουλειές που κάναν ως επιτοπλίστων οι Έλληνες στα κράτη αυτά, ναι, ήταν μπογιατζίδες, να πλένουν πιάτα, τέτοια πράγματα. Ακριβώς, να, ο αδελφός μου συγχωρεμένος, ο αδελφός μου... Χωρίς να σημαίνει ότι ήταν ντροπή αυτό, έτσι. Όχι, αλίμονο, ο αδελφός μου ήταν ταξιτζής που πήγε και ήταν ταξιτζής εκεί, ξέρω, οδηγούσε. Ο αδελφός μου αυτός που πήγε δούλευε σε ένα εργοστάσιο. Και μετά... Πες μου κάτι, πότε γύρισες από την Αυστραλία στην Ελλάδα πάλι? Στην Ελλάδα γύρισα το 64. Έκατσες, δηλαδή γύρισα 5 χρόνια. Πιο πολλά. Α. Κάθισα εκεί και επειδή δεν μπορούσα γύρισα εδώ. Καλά, την υπηκότητα δεν την πήρες? Ναι, την πήρα. Έχεις διαβατήριο, δηλαδή αυστραλέζικο, μπορείς να φύγεις όποτε θέλεις. Όχι, τώρα τα άσκησα όλα, δεν ξέρω. Δεν σε νοιάζει πια. Δεν τώρα, με νοιάζει να και τα, ναι. Και εντωμεταξύ, όταν ήρθα εδώ, επειδή είχα το δίπλωμα και το αυστραλέζικο, πήγαν να διοριστώ, αφού είχα πτυχίο αυτά, και διορίστηκα αμέσως, κατευθείαν, σαν προϊσταμένη, όχι στο Παπαδημητρίου, το Παπαδημητρίου τελείωσα τη σχολή και αυτά, στο ΙΚΑ. Και από εκεί και μάλιστα τι μου βάλαν κάτι, μου δίνουν κάτι θέσεις και λέω κι εγώ, ή πήγα μια μέρα, λέω δεν μπορώ, μου λέει, και μου λέει ο διοικητής του ΙΚΑ, το ξέρεις ότι στη θέση που σε βάλαμε σε υπουργοποιήσαμε και δεν θέλεις. Λέω ευχαριστώ πολύ. Για πες μου κάτι, εσένα αντιλαμβάνομαι ότι ήσουν έτσι μια γυναίκα με τσαγανό που λέμε. Πολύ, ναι, ήμουν. Μπράβο. Πολύ. Ποιος έκανε κουμάντο σπίτι, εσύ ή ο Γιώργος? Καλά, ο Γιώργος στο σπίτι δεν μπορούσε να κάνει κουμάντο. Ο Γιώργος συνέχεια ήταν, έγραφε και έκανε σχέδια συνέχεια. Ήταν ο αρχηγός στη δουλειά του, αλλά στο σπίτι αρχηγός ήσουν εσύ. Ήμουν εγώ ο αρχηγός. Σηκωτούλεγες, σηκωνόταν, ε. Μόνο που κάθε μέρα έψινε τον καφέ του και μου ψήνε και εμένα καφέ. Μου ψήνε και τον καφέ του. Α, και το ωραίο είναι, μου πλύνει και το φλιτζάνι, να μην πάω και το πλένω και αυτά. Αυτό φοβόταν ή μήπως δεις το φλιτζάνι, το διαβάσεις. Καλά, αυτά και, ναι. Και μου το έπλαινε. Και όταν ήταν να πλύνω καμιά μεγάλη κατσαρόλα, μου λέει όχι. Αυτή την πλύνω εγώ γιατί εσύ δεν μπορείς. Που εγώ τότε έπιανα πουλιά στον αέρα, αλλά όχι, αυτό είναι μεγάλο, το κάνω εγώ. Πες μου κάτι, επειδή αφήσαμε στη μέση μια κουβέντα προηγουμένως για το Άρτεμις. Ναι, το Άρτεμις. Αν ξέρεις, θέλω να μου πεις ορισμένα πράγματα για αυτό που πήγαινε, ερχόντουσαν οι αξιωματικοί. Όχι, και... εντάξει, το τελείωσε. Τελείωσε λοιπόν, και μετά. Και μετά, περίμενε ο Γιώργος να τον καλέσουν να τον πληρώσουν. Γιατί του είχαν, μα επόμενο ήταν, έτσι δεν είναι τέτοιο έργο, ναι, και αυτά. Ναι. Και ένα βράδυ, κατά τις 12.30, το Φουράκι, τον ξέρετε, το Γιάννη το Φουράκι, ήταν πολύ σπουδαίο. Όχι, ξέρω ένα Φουράκι στην Κρήτη, φίλο μου, αλλά δεν λέγεται Γιάννης. Όχι, όχι. Και δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο ο Φουράκης, 12.30 τη νύχτα, και του λέει, δάσκαλε, γιατί όλοι δάσκαλο τον φωνά. Αυτή την ώρα το Άρτεμις βρίσκεται στο γραφείο του Κίσιγκερ. Τρελαίνεσαι. Το άφησε εκεί, το έφτιαξε, το τελείωσε στην Τανάγρα και το δώσαν κατευθείαν τον Κίσιγκερ. Τότε ο Κίσιγκερ ήταν... Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Ναι, ναι. Ο Εβραίος ήταν. Τέλος πάντων. Υπουργός Εξωτερικών, συγγνώμη, της, ναι, κατά ήταν. Ναι. Του λέει, αυτή την ώρα το Άρτεμις βρίσκεται στο γραφείο του. Γνωρίζεις, κυρία Κατερίνα μου, πράγματα για το Άρτεμις εσύ? Όχι, τι γνωρίζεις? Τι όπλο, ας πούμε, ήταν αυτό? Έχουμε διαβάσει. Ηχητικό κανόνι. Ηχητικό κανόνι. Ήτανε το κάτι άλλο, γιατί όχι επειδή τον ζούσα και έβλεπα τι κάνει, ήξερα ότι ό,τι έκανε, αφού πηγαίναμε στη θάλασσα, εδώ για μπάνιο το καλοκαίρι, πηγαίναμε το πρωί, κάναμε μπάνιο, γιατί ήταν πολύ καλός και κολυμβήτης, και τον είχαν μάθει όλοι εκεί και τρέχανε. Εμένα χάλασε η βάρκα μου να μου φτιάξει. Δεν ήταν κάτι που να μην μπορεί, και μια μέρα ένας έμεινε μέσα στη θάλασσα πολύ βαθιά. Ψαρεύανε εκεί οι άνθρωποι με τα καΐκια. Δεν μπορούσαν το καΐκι να το βγάλουν. Ήρθε ένας, τον πήρε και του λέει,
σε παρακαλώ, έλεγε, τον πήραν και πήγαν, πώς το φτιάξε, μέσα στη θάλασσα βγήκε το καΐκι, μετά κάθε μέρα πηγαίναμε, μας φορτώναν ψάρια, τόσα που μοίραζα στη γειτονιά. Ήτανε δηλαδή όλοι, δεν ήταν κάτι που να μην μπορεί να το κάνει. Όταν έμαθε ότι το κανόνι αυτό το Άρτεμις το... Το δώσανε στους Αμερικανούς, τι έκανε, τι είπε ο Γιώργος. Τι να κάνει, πήγε εκεί, τους έμανε, άρχισε να τους βρίζει. Του λέω, μα επειδή βρίζεις κιόλας, δεν... Τα είπε, αλλά τι να του κάνει, τίποτε. Το Άρτεμις και το... Αυτό που έκανε με το τηλέφωνο και τελευταία που έκανε τον Μπέβαθρον, αυτό το κανόνι. Και όταν το τελείωσε, το έκανε στην Κηφισιά, ένας φίλος του του είχε δώσει εκεί ένα εργαστήριο. Όταν το τελείωσε, κάλεσε φίλους του. Περίπου θα ήταν καμιά 15 αριά. Αυτό το Μπέβατρον έγινε μετά το Άρτεμις. Μετά. Ωραία. Άρα λοιπόν τότε το έφτιαχνε, αλλά είχε πια κλονιστεί η εμπιστοσύνη του, ναι, με το Υπουργείο των Στρατιωτικών και το έκανε με φίλους του, το έδειξε. Ναι, ναι, ναι. Το τελείωσε και ένας φίλος του, ζει ο φίλος του και το είπε. Είχε φέρει έναν όγκο μεγάλο πάνω και τον έφερε με φορτηγό. Τον έβαλε μέσα στο δάσος, πολύ βαθιά, που δεν μπορούσε, στην Κηφισιά, δεν μπορούσες να τον δεις. Ήρθαν οι φίλοι του και το έβγαλε αυτό το μηχάνημα πάνω σε ένα τραπεζάκι εκεί. Και όλοι κοιτάζανε. Λέει και... Ήσουν εσύ εκεί, κυρία Κατέρινα? Όχι, εγώ δεν. Το άκουγες, το λέγανε. Άκουγα, το λέγανε και οι φίλοι του. Μου το είπε και ο ίδιος, γιατί μου είπε και όλο αυτή. Και όταν πάτησε, λέει, ένα κουμπί, αυτό που τους έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν μία μπλε ακτίνα που βγήκε, που καπάτησε το κουμπί στο μηχάνημα και που πήγε και βρήκε τον πάγο που ήταν χιλιόμετρα μακριά και μέσα στο δάσο. Πού πήγε και το βρήκε και το διέλυσε τον πάγο. Όταν πήγαν και το είδαν όλοι, τρελαθήκανε. Λέει, τι πράγμα είναι αυτό. Και το μάθαν τότε στο Υπουργείο. Εντόπισε δηλαδή το στόχο με κάποιο τρόπο, ναι, χωρίς να φαίνεται, το βλέπει, χωρίς να φαίνεται. Χωρίς να φαίνεται, μέσα στο δάσος και πολύ μακριά. Και το έμαθε το Υπουργείο αυτό. Το έμαθε και τον καλέσανε. Για να το δώσουν πάλι στον Κίσιγκερ. Τώρα που το δώσανε, του λένε, μάθαμε γι' αυτό. Θέλουμε να μας το πουλήσεις και θα σου ανοίξουμε εμείς εργαστήριο. Ξέραμε ότι σε ξένο εργαστήριο δουλεύει. Ναι. Θα σου ανοίξουμε εμείς εργαστήριο και θα σου δώσουμε τόσα και κάτι ψίχουλα του δίνω και εσύ θα υπογράψεις για τόσα. Και επειδή ο Γιώργος δεν χάριζε, τους μπούντζωσε και τους λέει, εγώ, λέει, δεν πουλιέμαι. Και σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα του δίναν ψίχουλα με αυτό το πράγμα που το ζήσε και να, το είδα. Για να πάρουν τα πολλά, τα γνωστά, να πάρουν τις μήνες αυτοί. Από πού και ως πού. Και έφυγε. Εν τω μεταξύ εκεί που το έκρυβε ο Γιώργος, αυτοί δεν θα το ξέρουν, τα μαθαίναν όλα. Ύστερα από λίγο καιρό το κλέψανε. Και γίνανε κάτι πειράματα έξω, σε κάτι μέρη με θάλασσες, με αυτά, αφού παίρναν τηλέφωνο όλοι και λέγανε, με το... Κάναν πειράματα με αυτό που το κλέψανε, τον Μπέβαθρο. Και δεν μπορούσε, δεν αντέδρασε ο Γιώργος, δεν έκανε κάτι ο... Τι να έκανε, από πού να κάνει, μπορούσες να κάνεις κάτι. Σε κυνηγούσανε. Ποια εποχή ήταν αυτό? Αυτό ήταν... Αυτό έγινε πολύ πιο αργά. Πιο αργά πότε, έγινε μέσα στη Χούντα δηλαδή? Μετά τη Χούντα. Καμία δουλειά η Χούντα. Μετά. Και το λίγα χρόνια πριν κάνει αυτό το μηχάνημα για τα τσιγάρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πότε. Αυτά είναι γραμμένα εκεί, βέβαια, τα παλιά του τα παπούτσια. Και μετά, αφού απογοητεύτηκε τόσο πολύ και επειδή κάπνιζε εδώ τα δάχτυλά του, ήταν μαύρα. Όταν λέμε μαύρα, όπως είναι... Τόσο πολύ, κάπνιζε. Δεν το άφηνε, το τσιγάρο μόνο όταν κοιμότανε. Από αυτό έφυγε? Όχι, καθόλου. Γιατί είχε ανέβρισμα κοιλιακής αορτής και έσπασε αυτό μια μέρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι... Και δεν πήγαινε να το χειρουργήσει και τότε ήταν ακόμη, δεν είχαν πολλές σχέσεις με τα ανεβρίσματα, δεν τα πολύ. Εγώ σε νοσοκομείο ζούσα μέσα εκεί σε χειρουργία, δεν είχαμε ποτέ ανεβρίσμα, δεν έτυχε.
Σε τι ηλικία πέθανε ο Γιώργος? 82 χρόνων ήταν. Ούτε πολύ μεγάλος, ούτε και μικρός. Ούτε μικρός, ναι. Αλλά ήταν το μυαλό του καλύτερο. Ξηράφι. Δεν μπορούσα να... Το παρακολουθήσεις. Τα έλεγε και έλεγε καλά ρε, και μου έλεγε ότι... Μου έλεγε και την ημερομηνία που περίπου την αυτή, πότε θα γίνει εδώ ο χαλασμός στην Ελλάδα, πότε θα διαλυθούμε. Και δηλαδή τι είχε πει? Και μου είπε όταν πριν πεθάνει, μου λέει ευτυχώς που πεθαίνω, γιατί να δεις τι θα γίνει στην Ελλάδα, θα διαλυθείτε. Αλλά και μου είπε να δεις τι θα γίνει στην Ελλάδα, ευτυχώς μου λέει δεν θα ζω. Αλλά και θα γίνει κάτι να διαλύσουν την Ελλάδα, μου λέει. Και δεν έδωσα έτσι σημασία, λέω τώρα λες πράγματα. Δεν ξέρω, είχε ένα μυαλό αλλιώτικο. Οι ενδείξεις, Κατερίνα μου, δείχνουν ότι μάλλον μπορεί να έχει και δίκιο, να έχει και δίκιο. Να, δεν, όταν μου είπε εμένα ότι ήταν 82 χρόνων, ήταν μια χαρά, εγώ και ήταν και έτσι λεβέντης. Ναι. Πριν πεθάνει, κάνα δύο χρόνια την είχε βγάλει. Και ευτυχώς που θα φύγω, να δεις τι θα περάσει. Του λέγα, μάμε Γιώργο. Δεν μου λες εδώ μένατε σε σημείο αυτό που βλέπω? Όχι, σε άλλο σπίτι πάλι νοικιάζαμε, λίγο πιο πάνω. Δεν είχατε δικό σας σπίτι? Δεν έπαιρνε χρήματα ο Γιώργος, δούλευε και δεν έπαιρνε από πουθενά τίποτε. Με χρήματα δικά μου, εγώ ήμουν έτοιμη να πάρουμε σπίτι όταν ήταν. Η σύνταξη με την οποία ζεις εσύ τώρα είναι δικιά σου, έτσι? Είναι δικιά μου. Εκείνος δεν πήρε σύνταξη? Όχι, δεν πήρε ποτέ. Δεν είχε ένσημα? Στο τέλος, δεν είχε, στο τέλος του δώσανε αυτή μωρέ τη σύνταξη την αγροτική. Του ΟΓΑ. Του ΟΓΑ, αλλά ψίχουλα δεν δίναν τίποτε, λίγο καιρό. Και σαν ότι τι έκανε, άμα δεν ήμουν εγώ. Όταν σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα ότι θέλω να μιλήσουμε, μου είπες έλα και θα σου πω πράγματα. Τι εννοούσες, τι πράγματα θα μου πεις? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι τι πράγματα θα μου πεις ή δεν θυμάσαι το που μου είπες? Και δεν θυμάμαι και... Τι ακριβώς, πότε ήρθες εδώ, όταν πέθανε? Όταν πέθανε και μετά, έμενα στο σπίτι εκεί που ζούσαμε. Ναι. Τον γυδεύσαμε πάνω, στην Κατερίνη τον Γιώργο, στην πατρίδα του. Από εκεί ήταν η καταγωγή. Από εκεί ήταν η καταγωγή του, μα η καταγωγή του ήταν από ένα χωριό εκεί, από τον Όλυμπο. Και όταν τον έλεγε, το ρωτούσε από πού είσαι, έλεγε είμαι Ολύμπιος. Και γιατί πήγαινε στον Όλυμπο. Καμάρι το έλ το είχε. Πολύ. Και πήγαινε στον Όλυμπο. Είχαν κάνει... Δεν είχε άδικο, δεν είχε άδικο. Είχε κάνει και εκεί κάτι πειράματα στον Όλυμπο. Δηλαδή. Και πήγαινε, αλλά. Τι πειράματα? Ωραία, που τα θυμόμουν όλο και δεν θυμάμαι. Και όταν πήγαμε τελευταία, γιατί πηγαίναμε πολύ συχνά στην Κατερίνη. Είχε φύγει από ψηλά από το βουνό όταν ήταν και πήγανε με την οικογένειά του στην Κατερίνη και μείνανε. Και μάλιστα και η αδελφή είχε εκεί, αδέλφια, πεθάναν όλοι. Από το Λιτόχωρο ήτανε? Όχι, αλλά ήξερε εκεί στο Λιτόχωρο με τα αρχαία που έχει. Πηγαίναμε εκεί, πήγα και εγώ πολλές φορές και μου έλεγε ο τάφος εδώ έχει ένα, που έχει ένα, που έχει όλο αρχαία μωρέ εκεί. Μάλιστα είχε πάρει, είχα εγώ έδωσα χρήματα, πήραμε ένα οικόπεδο εκεί για να πάμε εκεί να ζήσουμε. Όταν λοιπόν τον έθαψε στην Κατερίνη, τι έγινε μετά? Μετά δεν έγινε τίποτε, ήρθαμε άλλο το ωραίο. Είχε περιουσία ο Γιώργος? Είχε κάτι, δεν είχε τίποτε, είχε εκεί κάτι. Και είχαμε πάρει εγώ που έδωσα χρήματα, αλλά τα πήραν τα ανήψια του. Δεν ήσασταν παντρεμένοι κανονικά? Δεν είχαμε παντρευτεί κανονικά, παρόλο που έξω παντρευτήκαμε. Είχαμε πει στην Ιταλία. Αλλά δεν το αναγνωρίζανε. Και φοβόμαστε έτσι να το πούμε, γιατί με κυνηγούσαν πολύ και εμένα. Γιατί τον Γιώργο πολύ τον κυνηγούσαν. Ξέρανε και πού, πότε γύριζε, πού πήγαινε. Ποιος τον κυνηγούσε? Δεν ξέρω. Από αυτούς εδώ τους απατεώνες. Πώς ξέρανε τόσα πράγματα? Και φοβόταν να πει και για μένα, γιατί αφού με κυνηγούσαν. Παίρναν τηλέφωνα και με βρίζανε και λέγανε, έχω περάσει πάρα πολλά. Και τώρα δεν μπορώ και καλά να θυμηθώ, που άφησε ο Γιώργος αυτό τώρα το...
το μηχάνημα για τα τσιγάρα. Το υγρό εγώ έχω επίσημη πατέντα. Εγώ το έκανα γιατί ήξερα από φυτά και αυτά. Αυτό ήταν δηλαδή η διαθήκη ουσιαστικά, αυτή η δουλειά. Μα αυτό. Αυτή η δουλειά δηλαδή. Και με αυτό το με συγχωρεί στο χαρτί. Δεν μου λες, Κατερίνα μου, τι ήταν αυτό για τα τσιγάρα, ήταν κάποια. Τι ήταν, α, τι... αυτό το μηχάνημα για τα τσιγάρα ήταν το κάτι άλλο. Μόλις το έκανε ο Γιώργος το μηχάνημα. Τι έκανε αυτό το μηχάνημα. Αφαιρεί όλες τις βλαπτικές ουσίες. Ναι. Με πιστοποιητικά. Και εγώ με το υγρό που έβαζε, που κάνω εγώ, με φυτά. Ναι. Γιατί εγώ ήξερα πολύ από τη μαμά μου. Ήταν πολύ, η μαμά μου ήταν δασκάλα. Το έβαζε πού, πού το έβαζε το υγρό αυτό. Αυτό η μηχανή όπως είναι, είχε ένα σιρτάρι, την τραβάς και έχει μια τρυπούλα εκεί και με μια σύριγγα βάζεις το υγρό μέσα. Ναι. Κλείνεις, βάζεις το σιρτάρι που έχει το πακέτο τα τσιγάρα, αλλά το βγάζεις από το πακέτο και το βάζεις τα τσιγάρα έτσι. Το βάζεις μέσα και το βάζεις στην πρίζα, περίπου μία ώρα κάνει. Δεν μπορείς όμως να το έχεις μέσα γιατί μυρίζει πάρα πολύ άσχημα, πρέπει να είναι κοντά σε ένα... παράθυρο ή κάπου έξω. Μυρίζει πολύ άσχημα. Είναι οι ουσίες που βγαίνουν μάλλον. Οπότε μετά από μία ώρα καθαρίζει. Καθαρίζει και επειδή ο Γιώργος, κατόδωσε ο Γιώργος, πήραν παιδιά, ερχόντουσαν πολλοί εδώ, το εξετάσαν και είδανε ότι βγάζει πάρα πολλά συστατικά τα επικίνδυνα. Όσοι το πήραν τρελαθήκανε. Δεν ξέραμε να δίνουμε συνέχεια. Αλλά σε λίγο καιρό μετά από αυτό ο Γιώργος είχε πεθάνει, δεν έζησε να το χαρεί. Και τα υγρά, το τι έκανε, έβαζε από όλη την Ελλάδα, μέχρι από την Κύπρο με πήραν να μου πούνε, ξέρεις θέλουμε να συνεργαστούμε, να μας πεις για τα υγρά και αυτά. Έχει κάποια ονομασία αυτό, κάπως λέγεται. Το... πώς κυκλοφορεί. Νικοτήλ. Νικοτήλ. Ναι, ναι. Και όταν ήρθε ο ανιψιός του Γιώργου, της αδερφής του παιδί που είναι στην Αυστραλία και τον αγαπούσε ο Γιώργος και έλεγε, είναι, ο Γιώργος δεν έκανε παιδιά. Είναι ο γιος μου, έλεγε. Και είχαν έτσι μεγάλη επαφή και τον αγαπούσε και έλεγε ο γιος μου. Όταν πέθανε ο Γιώργος, μου είπε εμένα ότι ο Χαρίλαος θα πάρει το μηχάνημα και εσύ θα έχεις τα υγρά. Τέτοιο καλό μηχάνημα που όταν κάπνιζε ο Γιώργος δεν μπορούσες να μπεις μέσα. Μετά με αυτό το μηχάνημα δεν μύριζε τίποτε. Εν τω μεταξύ εγώ όταν ήμουνα νέα που δικάσαν τον παπά μου λόγω... δεν έκανε τίποτε ο καημένος, αλλά ότι ήταν αριστερός. Και... ήταν ένας λόγος για να σε δικάζουν τότε. Ναι, ακριβώς. Ήταν η κατηγορία. Δυστυχώς. Και την ίδια μέρα που δικάζαν έγινε άκουραση και τον δικάσαν δύο εις θάνατο και... ποια εποχή τον δικάσαν δύο φορές εις θάνατο. Και όταν τον δικάσαν τον μπαμπά μου και την ίδια μέρα πέθανε η μαμά μου, 34-38 ετών, εγώ είχα τρελαθεί, δεν ήξερα τι έλεγα και τον μπαμπά μου επειδή ήταν τρία εις ισόβια δεν τον καταδικάσαν εις θάνατο. Το στήλ... ποια εποχή έγινε αυτό. Το πότε έγινε, ήταν η Χούντα, ήταν όχι. Τι τόσο σοβαρό έκανε που το καταδικάσαν οι θάνατοι. Ναι, αλλά ο αδερφός μου αυτός το πήρε, ήταν πολύ μικρό παιδί, τότε πήγαινε στο δημοτικό και τότε επειδή ήταν έξυπνο παιδί έτσι, ήτανε, τον είχανε με στείλει εκεί οι θείες μου στο σπίτι της Φρυδερίκης που το λέγανε, είχε σπίτια η Φρυδερίκη που πηγαίνανε τα μικρά παιδιά. Το σπίτι της Βασίλισσας, της Φρυδερίκης. Και τον πήγανε στη Θεσσαλονίκη σε ένα οίκημα τέτοιο και πήγαινε η Φρυδερίκη κατά διαστήματα σε όλα και έβλεπε τα παιδάκια. Και όταν πήγε σε αυτό το ίδρυμα, ο αδερφός μου σηκώνεται, δεν τους αφήναν να μιλήσουν, αλλά αυτό είχε τέτοιο καημό, το καημένο τώρα είναι ένας μήνας που πέθανε. Σηκώνεται και πάει και της λέει, μητέρα, δεν μπόρεσε κανείς να τον σταματήσει. Της λέει, μητέρα, είμαι πολύ στενοχωρημένος, γιατί η μαμά μου πέθανε, τον μπαμπά μου τον βάλαν φυλακή άδικα, δεν έκανε τίποτε. Μείναμε πέντε παιδιά, δεν έχουμε να φάμε, αλλά δεν έκανε τίποτε μητέρα, έτσι τη φωνάζαν τη Βασίλισσα, μητέρα. Και η Βασίλισσα στενοχωρέθηκε τόσο πολύ και σου λέει, της έκανε τέτοια εντύπωση τώρα μικρό παιδί να έρθει και να μου πείτε. Και έβαλε και ψάξανε. Ο μπαμπάς μου τον είχανε
τα Γιούρα που είναι εκεί. Εξορία. Εξορία. Δεν τον σκοτώσαν, δεν είχαν και λόγους και ψάξανε. Άδικα, είπε το παιδί, άδικα τον δικάσανε μητέρα, δεν έχει, και ψάξαν και είδε δεν είχε τίποτε, έβαλε και ψάξε. Και ύστερα από λίγες μέρες αφήσαν τον παπά μου από τη φυλακή. Και αυτά γίνονται. Γιατί τόσο κακός είναι ο κόσμος. Να λέει όταν ένας σε μισεί, δεν ξέρει τι λέει και τι κάνει. Για να έρθω στη σχολή δεν με παίρνανε, γιατί δεν είχα φρονημάτων. Εγώ ήμουνα... Έπρεπε να έχεις κοινωνικών φρονημάτων. Ναι, και δεν μου δίνανε εμένα, επειδή ήταν ο παπάς μου αριστερό, να μην πω τίποτε. Εν τω μεταξύ μεσολαβήσαν μερικοί και πήγα στην αστυνομία, μου λέει μια φίλη μου πάμε, με κοίταζε η καημένη Θεοσχορέστη, αυτή γνώριζε εκεί. Και λέει αυτός, όπου πήγαινα καλέ με ζητούσαν να μου παντρευτούν. Και με βλέπει, τότε ήταν οι εποχές, ξέρεις. Μετά τη Χούντα ήταν. Ναι, μετά ήτανε, το 70... Όχι, το... 74 τελείωσε η Χούντα. Ήταν 76, ξέρω εγώ πότε, 78. Και πήγα εκεί και λέει θέλουμε πιστοποιητικό, και λέει αυτός που με είδε ένας, ένα καλό παιδί, ωραίο, με συρρήτια ήταν. Εγώ λέει θα τις βγάλω, λέει ναι, αλλά αυτό και αυτό συμβαίνει, λέει δεν πειράζει. Μου έβγαλε το πιστοποιητικό και είπε στη γυναίκα αυτήν, εγώ θέλω να την παντρευτώ. Όλοι θέλουν να με παντρευτούν. Εγώ μόνο που τον έβλεπα, τους φοβόμουν τότε, επειδή μας κυνηγούσαν πολύ, και τις λέω, με έστειλε, ήρθα στον Ευαγγελισμό, με πήραν, εντάξει. Αλλά όταν του είπε αυτή ότι εγώ δεν θέλω να τον παντρευτώ, δεν το έστειλε το πιστοποιητικό. Και με καλέσαν μια μέρα και μου λένε δεν μπορείς να μείνεις, δεν έχεις πιστοποιητικό φρονημάτων. Μου ήρθε να τρελαθώ. Εν τω μεταξύ η γυναίκα αυτή τον παρακάλεσε και έστειλε πιστοποιητικό και έστειλε. Αλλά εγώ επειδή όλα αυτά τα χρόνια που ήταν έτσι δεν είχα να φάω καλά και στον Ευαγγελισμό που ήμουνα εκεί το δεύτερο χρόνο, το δεύτερο, τρίτο, έπαθα φυματίωση. Τότε θέριζε η φυματίωση. Ναι, βέβαια. Και να φτύνω αίμα 24 ώρες, λέω γιατί καλέ δεν πέθαινα. Και με βάλανε αμέσως, τότε το υπάρνηθα, ήταν σανατόριο του Ευαγγελισμού ήταν. Και με βάλανε εκεί και έμεινα 3 χρόνια, ενώ δεν είχα ποτέ θετικά πτή, αλλά ήταν επειδή δεν είχα, εδώ είχα μια αυτή, ήμουνα που δεν έτρωγα, μωρέ, δεν είχα να φάω. Και μετά δεν με παίρνανε στον Ευαγγελισμό, αλλά είχαμε μια καλή Θεοσχορέα στην διευθύνουσα, υπέγραψε και με πήραν. Και έμεινα εκεί, τελείωσα, μετά πήγα Αυστραλία. Μ' άρεσε. Και μετά όταν γύρισα, γνώρισα το γιο. Μια ζωή περιπέτεια. Μια ζωή περιπέτεια χωρίς λόγο, έτσι. Τι χωρίς λόγο, οι περιπέτειες έτσι είναι, χωρίς λόγο. Για να φτύνεις θέμα 24 ώρες και να... Ήθελα να πεθάνω, αλλά δεν πέθανα καλά. Γιατί όμως, ήμουνα και νέα βέβαια. Άλλος αποφασίζει. Άλλος αποφασίζει, αλλά κάπου. Για το πότε. Ναι, και ήμουνα νέο παιδί, το πάει, τότε θα ήμουν... Για το Γιόλβα, να μου πεις κάτι άλλο. Ο Γιόλβας κάτι σημαντικό. Ήταν άπιαστος. Αυτό μόνο, δηλαδή, για να το πω εξωγήινο, ήξερα πάρα πολλά, αλλά τώρα... Είχα δει τις προάλλες ένα βίντεο στο διαδίκτυο που μιλούσες με τον Χαρδαβέλα, τον Κώστα. Α, ναι, με τον Κώστα. Εδώ πέρα πρέπει να ήταν, στο ίδιο μέρος, στην μια καρέκλα καθώς είναι. Εδώ, όχι. Έτσι νομίζω. Στο ίδιο, ο Χαρδαβέλας ήταν... Γιατί είχε έρθει ο Χαρδαβέλας τότε. Για τον Γιόλβα, να μάθει, ναι. Ήθελε, αλλά... Και είπε και ωραία λόγια. Έπρεπε να ήμουνα νέα, δεν με έβαζε κάτω κανείς. Ήμουνα πολύ ζωηρή και μπορούσα να ενοικίσω τον καθένα. Ναι. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Τότε δεν μπορούσε κανείς. Να το αποδείξεις, κύριε, να πάω να μου το αποδείξεις, να πεις όλα αυτά που ξέρεις ή αυτό που. Τώρα εγώ δεν μπορώ. Καταρίνα και... μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπα τίποτε. Ό,τι είπες, εγώ ήρθα να σε επισκεφτώ. Έτσι και σαν, εγώ ευχαριστώ. Σαν να σε τιμήσω λίγο που ήσουν δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο.
που έχει αφήσει κάποια ιστορία πίσω. Ιστορία άφησε γιατί άξιζε. Έκανε τόσα... Αυτά όλα που έκανε τα έχει πουθενά γραμμένα. Ω, δεν... Έγραφε. Είχε κάτι... Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν, να είσαι καλά. Και συγγνώμη μωρέ, αλλά δεν είναι τίποτε. Δεν θυμάμαι τα σπουδαία του Γιώργου. Ναι, δεν πειράζει. Αυτά τα πάρα πολύ σπουδαία. Δεν πειράζει, εγώ άργησα. Όχι. Και έχουμε και ρίζες στις μικρές έτσι. Προσφυγιά, να κάνουμε. Προσφυγιά, γιατί... καλά, το παιδά μου αδερφός ήταν δάσκαλος και μας πήγανε πάνω στη Μακεδονία τότε το 22 που ήρθανε, όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία και εκεί στο χωριό που μας πήγανε, που πήγαν τον παπά μου, ήταν ανήπαντρος ακόμη, ήταν το μισό χωριό σλαβόφωνοι, δεν μιλάνε ελληνικά, την οποία βρωμόγλωσσα την ξέρω πολύ καλά γιατί με αυτούς μεγάλωσα. Ναι. Σοπράις Άρνο. Είναι σλαβική γλώσσα, δεν είναι ίδια όπως είναι η σκοπιανή, κάπως διαφέρει εκεί και μας κυνηγούσαν πολύ εμάς και τον παπά μου αδελφός μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη, εκεί δεν μπορούσε να καθίσει, τον πήρανε και ο παπάς μου μετά παντρεύτηκε, η μαμά μου ήταν Ποντία, είχε μεγαλώσει τον Πότο και είχε τελειώσει εκεί γυμνάσιο και όλα, ήταν δασκάλα. Αλλά δεν μπορούσε εδώ να διοριστεί, γιατί μόνο στη Ρωσία είχε σπουδάσει. Ενώ ο θείος μου, του παπά μου αδελφός που σπούδασε Μικρά Ασία, επιτρεπόταν, γιατί ήταν ελληνικά τα σχολεία. Ωραία λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τι πάλι. Τι κεράσω, τίποτα, μάρα. Τίποτα. Όχι, μην με στενοχωρείς, τουλάχιστον. Να μου πεις τώρα ένα για να κλείσω την ταινία και θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Α, εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.